με νέα ερωτήματα προς το Πασόκ επιστρέφει η Νέα Δημοκρατία μετά την καταγγελία του γραμματέα του κόμματος Παύλου Μαρινάκη ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έκρυψαν το πρόγραμμά τους μετά τις δηλώσεις για αύξηση του έμφυα και τη φορολόγηση μερισμάτων όπως αναφέρει σε νέα του δήλωση ο κύριος Μαρινάκης, μετά την αποκάλυψη αυτού του κρυφτού στο Πασόκ, επανέφεραν να το γενικό Λόγο πρόγραμμα, σε άσχετο σημείο τη ιστοσελίδα, βαφτίζοντάς το ως κείμενα και σχόλια ανοιχτής διαβούλευσης και κρυβοντάς το όσο πιο χαμηλά γίνεται στο πεδίο θέσης. Το Πασόκ από την πλευρά του υποστηρίζει για όσα ισχυρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία ότι το screenshot που αναρτούν τα στελέχη της Πειραιός αφορούν κείμενο διαβούλευση. Πιο συγκεκριμένα πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι το Πασόκ δεν έχει ανάγκη να κρυψει τίποτα, καθώς το κείμενο που αναρτά σε screenshot η Νέα Δημοκρατία ήταν σε δημόσια διαβούλευση από το φθινόπωρο του 2022 στην πλατφόρμα διαβούλευση digitalsociety.gr και ανοιχτό στα σχόλια των πολιτών.